Με κριτική λύρα και μαντινάδες, η υποδοχή του Πρωθυπουργού στο εργοτάξιο του ΒΟΑΚ, στο τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, έργο μήκους 14 χιλιόμετρων, το οποίο κατασκευάζεται ως δημόσιο έργο και το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 3 χρόνια. Σήμερα είναι πράγματι μια πολύ σημαντική μέρα για την Κρήτη, καθώς ξεκινάει ουσιαστικά το πρώτο μεγάλο εργοτάξιο για το νέο βόρειο οδικό άξονα. Για ένα έργο πνοής, το οποίο σηματοδοτεί το λαμπρό μέλλον για το νησί μας, έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος υποστήριξε ότι παρέλαβαν ένα έργο κλινικά νεκρό, το οποίο ξεμπλόκαρε η κυβέρνηση. Το οποίο καταφέραμε να το ξεμπλοκάρουμε, να το οικοδομήσουμε με έναν τρόπο που να το καταστήσουμε βιώσιμο, γιατί θέλω να θυμίσω ότι ουσιαστικά παραλάβαμε ένα έργο κλινικά νεκρό. Ο βόρειος οδικός άξονας που ξεκινάει ουσιαστικά σήμερα θα κατασκευαστεί, θα υλοποιηθεί. Και όλοι γνωρίζουμε ότι αν δεν ήταν ο Πρωθυπουργός, αυτό το έργο δεν θα είχε εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Επομένως, νομίζω ότι σήμερα πραγματικά γυρίζουμε σελίδα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξαπέλυσε βολές εναντίον της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι επιχειρεί να κυλήσει την πολιτική ζωή του τόπου στη λάσπη και ότι το βληματικό αυτό έργο αποτελεί την καλύτερη απάντηση σε αυτή τη τοξικότητα. Πίσω μας είναι η καλύτερη απάντηση την οποία μπορεί η κυβέρνησή μας να δώσει σε αυτήν την τοξικότητα την οποία επιχειρεί για ακόμα μια φορά να καλλιεργήσει η αξιωματική αντιπολίτευση. Όταν δεν έχεις να πεις τίποτα στους πολίτες για το πώς οραματίζεσαι το μέλλον, αλλά όταν δεν μπορείς ούτε να υπερασπιστείς το παρελθόν σου, διότι αυτό φέρνει στην μνήμη εξαιρετικά επώδυνες αναμνήσεις, τότε καταλήγεις να κάνεις το μόνο το οποίο ξέρεις, να διχάζεις, να πολλώνεις και να επιχειρείς να κυλήσεις την πολιτική ζωή του τόπου στη λάσπη. Εμείς δεν θα ακολουθήσουμε αυτήν την πορεία. Επόμενο σταθμό του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος συνοδευόταν από πολυμελές κυβερνητικό κλιμάκιο, ήταν το Διεθνές Αεροδρόμιο στο Καστέλι. Κρήτη επιτέλους αποκτά ένα αεροδρόμιο αντάξιο της αναπτυξιακής της δυναμικής. Πρέπει να σας πω ότι η πρόοδος η οποία έχει στελεστεί είναι εντυπωσιακή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την πρόοδο των εργασιών, κάνοντας λόγο για ένα υπερσύγχρονο αεροδρόμιο, το οποίο χαρακτήρισε αρχιτεκτονικό κόσμημα αλλά και φάρο ανάπτυξης. Και είμαστε πια απολύτως πεπισμένοι ότι εντός των χρονοδιαγραμμάτων που έχουμε θέσει, η Κρήτη θα έχει πια ένα υπερσύγχρονο αεροδρόμιο για τον επόμενο αιώνα. Ο Κώστας Καραμαλής αναφέρθηκε στην αναβάθμιση επέκταση των βασικών υποδομών του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλι, το οποίο θα μπορούν να επισκέπτονται μέχρι 15 εκατομμύρια επιβάτες. Στην ουσία ξεπερνάμε τις πεπερασμένες προδιαγραφές που είχε ένα αεροδρόμιο που είχε σχεδιαστεί πριν από 20 χρόνια. Εδώ είναι ο βασικός διάδρομος και εδώ έχουμε κάνει αυτή τη στιγμή 8 συνδέσεις. Όπως είναι γνωστό, ο τερματικός σταθμός θα αυξηθεί κατά 32%, ενώ το έργο, όπως εκτιμάται, θα ολοκληρωθεί στα τέλη του 2027 με αρχές του 2028. Νομίζω ότι αυτό θα είναι το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο της Μεσογείου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε αναφορά και στο ζήτημα της αξιοποίησης του αεροδρομίου Ηρακλείου. Θα μπορεί να αξιοποιηθεί άμεσα προς όφελος όχι μόνο των κατοίκων του Ηρακλείου, αλλά και ολόκληρης της Κρήτης. Δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση να μεσολαβήσουν πάλι 18 χρόνια, όπως δυστυχώς έγινε με το ελληνικό, από τη στιγμή δηλαδή που μετακινήθηκε το αεροδρόμιο στα Σπάτα, να μείνει αυτή η πολύ σημαντική έκταση ανενεργή.